Εγώ η αρχή μου είναι από την αρχή ότι επειδή είναι θέμα υγείας και οι άνθρωποι αυτοί είναι στην υγεία, όπως και εγώ δεν μπορώ να λειτουργώ και να δίνω το αντίδωρο και να είμαι προσβεβλημένος, έτσι θα πρέπει και αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την υγεία. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, επειδή έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, δεν πρέπει να επιστρέψουν στα νοσοκομεία κατά τη γνώμη σας? Να επιστρέψουν στα νοσοκομεία να κάνουν όμως εμβόλιο. Σας ερωτώ. Όχι, θέλουν χωρίς εμβόλιο. Θέλουν χωρίς εμβόλιο. Κανένας. Δεν έχουν λοιπόν δικτατορία, μου λέγανε. Με λέγανε Εβραίο. Μου λέγανε ότι μου δώσανε 50.000 για να πω αυτά που είπα. Το καταλάβατε. Εγώ τους συγχωρώ, αλλά αντί αυτή την περίπτωση, λέει και ο Απόστολος Παύλος, τιμωρείται τους ατάκτους να μην περαίρονται. Δικτατορία έχουμε. Τι θα πει δικτατορία, όταν είσαι υπάλληλος σε υπόθεση υγείας, είναι δυνατόν να αρνείσαι να είσαι υγιής εσύ? Άρα λέει, η θέση σας είναι καθαρή, σεβασμιότατε, να μην πάνε στη δουλειά τους αν δεν εμβολιαστούν? Όχι, βεβαίως. Και η θέση μου είναι η εξής. Την έχω πει και σε εσάς και αλλού. Όλοι όσοι αμείβονται από το δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να εμβολιαστούν είναι υποχρεωτικά. Μάλιστα. Αυτό δεν ισχύει μπορεί, και για τους ιερείς, σεβασμιότατε. Πάω, τον διαλέγω. Τον μπακάλι πάω για τον διαλέγω. Έτσι. Το γιατρό όμως δεν μπορώ να τον διαλέξω. Ανεμβολίαστοι ιερείς μπορούν να επιστρέψουν στις εκκλησίες? Όχι. Εμείς τους απαγορεύουμε. Στη Ζάκεδο ήταν όλοι αργοί. Άρα είστε... Προχθές χειροτελήθηκε λέτε... ένας από τον Μητροπολίτη Ζακύνθου με καθυστέρηση πολύ, γιατί δεν ήθελε να εμβολιάσει. Εμβολιάστηκε και χειροτελήθηκε. Λειτουργούν δηλαδή μόνο εμβολιασμένοι, λέτε? Βεβαίως, μα δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορεί αλλιώς να γίνει από το άδειο ποτήριο και μετά να δίνει Σέργη. Τον άλλον. Μάλιστα. Ή να δίνει το αντίδωρο και να του φλάνε το χέρι. Σαφώς, σαφώς. Να είστε καλά, σεβασμιότατε.